Μέρισμα, σε παρένθεση dividend, το χρηματικό μερίδιο αναμετοχή των καθαρών κερδών μιας εταιρείας που διανέμεται στους μετόχους της. Α, είναι το μερίδιο από τα κέρδη. Κομπλέ, τα λέμε την επόμενη φορά. Όπως είπαμε και πριν, όταν μια εταιρεία έχει κέρδη, μπορεί να επιλέξει να μοιράσει ένα ποσοστό αυτών των κερδών πίσω στους μετόχους. Τα χρήματα αυτά που μοιράζονται πίσω λέγονται μέρισμα. Το μέρισμα συνήθως δίνεται σε μετρητά, αλλά μπορεί να δοθεί και σε άλλες μορφές όπως επιπλέον μετοχές της εταιρείας, προνομιακά ομόλογα της εταιρείας ή ακόμα και κάποιο προϊόν ή υπηρεσία, όπως ξέρω εγώ, χρυσό, ασίμι, οτιδήποτε. Το μέρισμα συνήθως το μετράμε σε λεφτά. Έτσι, πόσα δολάρια, πόσες λίρες, πόσα ευρώ μας δίνει κάθε μετοχή. Αλλά είναι σημαντικό να το βλέπουμε και ως ποσοστό επί της τιμής της μετοχής. Είναι αυτό που λέμε μερισματική απόδοση ή σκέτο απόδοση. Πρακτικά, αν η τιμή μιας μετοχής είναι ας πούμε 100 ευρώ και δώσει μέρισμα 10 ευρώ, λέμε ότι έχει απόδοση 10%. Το μέρισμα συνήθως δίνεται κάθε μήνα, κάθε τρίμηνο ή μία φορά το χρόνο. Βασικά, τρεις είναι οι σημαντικές ημερομηνίες που πρέπει να θυμόμαστε. Νούμερο 1. Η ημερομηνία δήλωσης, δηλαδή η ημερομηνία που το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει ότι θα δώσει μέρισμα. Νούμερο 2. Η ημερομηνία εγγραφής, που είναι η μέρα που πρέπει να έχουμε στα χέρια μας τη μετοχή, ούτως ώστε να δικαιούμαστε το επόμενο μέρισμα. Στην ουσία είναι ένα deadline. Βγαίνει, ας πούμε, η εταιρεία και λέει: εγώ στις 15 του μηνός δίνω μέρισμα. Όποιος έχει τη μετοχή στα χέρια του από την πρώτη του μηνός δικαιούται μέρισμα. Αλλιώς θα περιμένει την επόμενη φορά. Και νούμερο 3, η ημερομηνία πληρωμής. Η μέρα που τελικά θα μπει το μέρισμα στην τσέπη μας. Αξίζει εδώ να πούμε ότι οι εταιρείες δεν είναι υποχρεωμένες να μοιράζουν μέρισμα, απλά ορισμένες επιλέγουν να το κάνουν. Μα καλά, χαζή είναι. Γιατί δεν κρατάνε τα φράγκα τους να τα επενδύσουν στην τελική σύμφωνα με τις εκπληκτικές συμβουλές του Τσούνις Κρις. Σας ακούω και ρωτάτε. Ο λόγος είναι απλός, παιδιά, για να δώσουν κίνητρο στους επενδυτές να αγοράζουν τις μετοχές τους. Αντί να υπόσχονται κέρδη μόνο από την αύξηση της τιμής της μετοχής, υπόσχονται και ένα bonus μέρισμα κάθε χρόνο. Τώρα, ποιες εταιρείες προσφέρουν μέρισμα γενικά? Συνήθως είναι εταιρείες που είναι εδρεωμένες στον κλάδο τους για χρόνια και δεν χρειάζεται να επενδύουν τα κέρδη τους κάθε χρόνο. Η Coca-Cola, ας πούμε, είναι super εδρεωμένη, ρε φίλε, είναι καθιερωμένη στον κλάδο της για δεκαετίες. Δεν θα μεγαλώσει με τους αλματώδεις ρυθμούς που μεγαλώνει τώρα η Amazon. Έτσι, πάνε αυτές οι εποχές. Οπότε, η Coca-Cola είναι σε θέση να μοιράζει ένα μεγάλο μέρος των κερδών της στους μετόχους της κάθε χρόνο. Και η Amazon δεν είναι. Τόσο απλά. Τώρα, στον επενδυτικό κόσμο, παιδιά, υπάρχουν δύο κατηγορίες μερισματικών μετοχών που πραγματικά προκαλούν δέος. Οι μερισματικοί αριστοκράτες, δηλαδή εταιρείες που αυξάνουν το μέρισμά τους κάθε χρόνο για 25 σερί χρόνια, και οι μερισματικοί βασιλιάδες που κάνουν το ίδιο κάθε χρόνο για 50 χρόνια σερί. Τα οποία μάλιστα είναι και δείκτες, τους είχαμε δει σε παλιό επεισόδιο. Φίλε, σκέψου το λίγο αυτό. Υπάρχουν εκεί έξω εταιρείες που έχουν περάσει φυσικές καταστροφές, πολέμους και οικονομικές κρίσεις και παρόλα αυτά έχουν αυξήσει το μέρισμά τους κάθε χρόνο χωρίς εξαίρεση για μισό αιώνα σερί. Απίστευτο. Για να καταλάβουμε λίγο καλύτερα πώς λειτουργεί το μέρισμα, πάμε στο κλασικό μας παράδειγμα. Η εταιρεία Α έχει 1 εκατομμύριο μετοχές στα 50 ευρώ η μία, δηλαδή κεφαλαιοποίηση 50 εκατομμύρια ευρώ. Έστω λοιπόν ότι έβγαλε φέτος κέρδη 2 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία αποφάσισε να μοιράσει στους μετόχους της. Άρα το μέρισμα αναμετοχή είναι 2 εκατομμύρια ευρώ διά 1 εκατομμύριο μετοχές, δηλαδή 2 ευρώ αναμετοχή, και η μερισματική απόδοση, είπαμε, είναι το ποσοστό του 2 στο 50. Το ποσοστό δηλαδή επί της αρχικής τιμής. 4%. Τώρα, έχουμε τη Μαρία που θέλει να δημιουργήσει παθητικό εισόδημα από μερίσματα ύψους, ας πούμε, 20.000 το χρόνο. Τι κάνει λοιπόν? Δίνει μισό εκατομμύριο ευρώ και αγοράζει 10.000 μετοχές Α. Οπότε, 500.000 επί 4% μέρισμα το χρόνο μας κάνει 20.000 ευρώ μέρισμα κάθε χρόνο για τη Μαρία. Το ωραίο με το μέρισμα είναι ότι η Μαρία στην ουσία πληρώνεται απλά για να συνεχίσει να έχει τις μετοχές στην κατοχή της. Και πρόσεξε, η Μαρία εξακολουθεί να διατηρεί το δικαίωμα να πουλήσει τις μετοχές όποτε γουστάρει. Το οποίο σημαίνει ότι αν ανέβουν, η Μαρία θα βγάλει και άλλα λεφτά από αυτή την άνοδο. Δηλαδή, και θα πληρώνεται κάθε χρόνο που κρατάει τη μετοχή και θα πληρωθεί και στο τέλος που θα την πουλήσει. Μαγνήφικο! Συνοψίζοντας λοιπόν, το μέρισμα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό παράγοντα για την κατασκευή μιας επενδυτικής στρατηγικής. Υπάρχει πολλής κόσμος εκεί έξω που δεν επενδύει καν σε εταιρείες οι οποίες δεν δίνουν μέρισμα. Απ' την άλλη, υπάρχει και ο κόσμος που θεωρεί ότι από τη στιγμή που η εταιρεία επανεπενδύει τα χρήματά της με υψηλή απόδοση, το μέρισμα είναι περιττό. Όλα όπως πάντα είναι θέμα επιλογής. Με μέρισμα λοιπόν ή χωρίς μέρισμα, τα λέμε την επόμενη φορά. You
Λοιπόν, άκουσε να δεις. Το παρόν βίντεο δεν αποτελεί επενδυτική πρόταση, αλλά θα μπορούσε κάλλιστα. Έχεις δει που όλες αυτές οι εκπομπές σε πρίζουν συνέχεια να μιλήσεις με έναν πιστοποιημένο επενδυτικό σύμβουλο? Guess what? Η Freedom 24 είναι όντως πιστοποιημένος επενδυτικός σύμβουλος. Πρακτικά δεν χρειαζόμαστε καν αυτό το disclaimer, έτσι. Το κάνουμε γιατί μπορούμε. Για το flex. Τέλος βίντεο.